τα παλιά παιδιά ήρθαν από το χωριό, έκαψαν δίπλα στο, στο χωράφι, είχε τσαλιά και έφτασε ο αγρότης εκεί πέρα ο Γιώργος και άκουσε μια φωνή, φώναζε σαν έλεγε βοήθεια μέσα στη φωτιά. Ήταν αυτό ένα φίδι. Έμεινε μέσα στη φωτιά και φώναζε βοήθεια, σαν φώναζε βοήθεια. Ο αγρότης τότε με τη βέργα του τα ζώα που χτυπούσε τα ζώα, πήρε και έριξε έξω. Μόλις έμπαινε από τη φωτιά, το φίδι λέει, θα σε φάω εγώ. Αυτό ήταν αρχίτερα δεν είπαμε. Λέμε εμείς τουρκικά, ηλιά και μίκ, έναντι για καλοσύνη, το παραμύθι το όνομα, ηλιά και μίκ θα πει έναντι καλοσύνη κακό. Αυτό το φίδι τώρα, θα σε φάω, ρε, εγώ σε γλίτωσα από τη φωτιά που θα κεγόντουσαν. Εγώ σε γλίτωσα τώρα, εσύ θα κάνεις από εμένα. Παρακάλεσα, ξέρω εγώ, όχι, λέει. Έλα τουλάχιστον να ρωτήσουμε τρία άτομα, λέει. Θα πούμε τι, να πούμε τι λέει αυτή. Αντάμωσε ένα πόδι, ήταν θυμωμένος του νοικοκύρου του και εκείνος όργανε το χωράφι, χτύπησε αυτόν και βόδι, μόλις είδε του Γιώργο, έτσι έβλεπε. Ρώτησε, κύριε Βόδι, παραδείγματα να πούμε, αυτό το φίδι και εγώ ήταν και εγώ έβαλα από τη φωτιά και αυτό τώρα θέλει να με φάει. Τι λες εσύ, να φάει σας, να γλιτώσουμε από σας, απαντάει το Βόδι. Τώρα τι να κάνει, προσπάθησε λίγο ακόμα, ανάμεσα ένα γαϊδούρι και το γαϊδούρι το ίδιο ήταν. Είχε φορτιά, έριξε φορτιά, έφαγε ξύλο, τιμωμένες ανάμεσα και αυτό να... Και αυτό να το ίδιο το είπαν και λέει να σας φάει λέει, να μην γλιτώσουμε από σας, είπε και το γαϊδούρι. Ύστερα δύο απάντησαν τα δύο και τώρα το τρίτο και ό,τι να λέει έχασε να ρωτήσει. Ανάμεσα ένα αλεπού. Το αλεπού, σταμάτα αλεπού λέει, κύριε αλεπού λέει ο αγρότης. Έτσι και έτσι έγινε λέει, εγώ γλίτωσα από τη φωτιά το φίδι και το φίδι το με φάει τώρα. Τι λες εσύ. Και κρυφά είπε, βοήθα με να λέει, κύριε αλεπού, να γλιτώσω αυτός το με φάει λέει, μυστικό. Και απάντησε ο αλεπού, λέει, άμα θα φέρεις εμένα ένα μια κότα λέει μαζί με τα πουλιά, θα σε γλιτώσει. Εντάξει λέει αμέσως, θα γλιτώσει η αλεπού λέει αδικία λέει ρήτρα, δεν το δίνω, ρήτρα, τι θα πει ρήτρα, εντολή. Λήτρα, να μην πεις, σαν λεφτά. Λήτρα. Ρήτρα. Χωρίς αδικία ρίζα δεν το δίνω εγώ λέει, πρώτα να βλέπω λέει, πώς ήταν οι φίλοι λέει, εγώ λέει κοιμόμουν λέει, μέσα στο τσανιά λέει, να βλέπω και να κοιμάσαι και όταν πραγματικά να σε βλέπω λέει. Αμέσως και εκείνος για να δείξει πιένει μέσα στο τσανιά, η αλεπού τι είναι από τσέ, καίει και γλιτώνει. Τώρα ο Γιώργος είχε μια γυναίκα άγριος ήταν πολύ, θηρίο ήταν. Και πάει σκεφτεμένος τι θα κάνει, πώς θα το πει του τη γυναίκα ο αγρότης. Και σκεφτόταν, σκάλιζε το τζάκι η γυναίκα του και έτσι βλέπει η γυναίκα. Γιατί λέει εσύ σκεφτεμένος τέτοιες λέει. Αυτός ο Γιώργος λέει τώρα ευκαιρία για να το πω εγώ. Κυρία μου λέει, γυναίκα μου, έγινε μια πάτημα λέει στο χωράφι, σε ένα το φίδι εγώ λέει γλίτωσα από τη φωτιά λέει και θα με έφαγε λέει και η αλεφή με γλίτωσα, αλλά τώρα έναν δεν θέλει λέει
μια κότα μαζί με τα πουλιά. Εγώ σκέφτηκα να δώσω αυτόν που είστε. Τι! Κάνει ένα. Σκάλιζε ένα μάσα Ελλάδα. Αυτό είναι μια σιδερένιο δέργα ήταν. Με αυτό λέει, τα κρύπησε το κεφάλι, λέει, θα δώσεις, λέει. Αυτό να λέει, ρε γυναίκα, τι να κάνω. Παρά λέει, το σκυλί λέει μαζί με τα μικρά λέει, να φάνε αυτό να λέει, τα σύνε. Και τώρα δεύτερο, ενάντια τα κομμασί είναι δεύτερο κακό. Αυτό τώρα πάει, εντάξει λέει, το πρωί αυτός θα πάει στο χωράφι, όπως είπε η γυναίκα του, βάζει μέσα σακούλα, σακί, μέσα σακί το σκυλί και μαζί με το μικρά και πηγαίνει μόλις αρέσει, αχ, η χαρούμενη πλέκη. Αμέσως ανοίγει αγκαλιά η Αλεπού για να μην φεύγουν τα κολάκια. Μόλις ρίχνει, αδειάζει το σακί ο Γιώργος, αρπάζει Αλεπού, επειδή κότα νομίζια, γάρα κουρα, γάρα κουρα, αμέσως ο σκύλος αρπάζει το η Αλεπού, Αλεπού αρχίζει, τρεβάει τώρα να φύγει στο σπηλιά του. Μόλις κοντεύει και μπαίνει μέσα στη φωλιά και μέσα λέει, αχ, λέει τα μάτια μου, όταν εγώ έτρεχε, λέει, εσείς τι έφτιανετε, έβλεπα, λέει, πού είναι η φωλιά μας. Αχ, να ζείτε, λέει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Αυτός ύστερα ρωτάει, τα αυτιά μου, λέει, εσείς τι, λέει, λες, άκουγε με πόσο μέτρα μακριά είναι το σκυλί. Γι' αυτό, λέει, άκουγε με, λέει, η φωνή του το σκυλί. Αυτός μόλις και μπαίνει, βέβαια μπαίνει μέσα, λέει ο Τάι. Μπροστινή από ό,τι μου λέει εσείς, λέει, σε έτρεξε με λέει πιο μπροστά όσο μπορούμε, λέει. Τα πισινά από ό,τι μου λέει εσείς, λέει, τι τα αυτήνετε, σε ένα έσπρωξε με πιτά, με λέει πιο πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ, να είστε καλά, λέει. Και ρωτάει τελευταία την ουρά του, και ουρά, ουρά μου είχε, λέει, εγώ λέει τραγούσα για να πιάσει ο σκύλος σαν να λέει «Τι, βγες έξω» λέει, βγάζει τη ουρά και αμέσως τα σκυλιά αρπάζει και το ρημάζουν το Αλεπού. Αυτό εδώ πέρα σημαίνει τώρα μέσα στην οικογένεια ή με τη γυναίκα ή άντρες άμα μαλώνουν και διώχνει η παιδί του από την οικογένεια παιδί διώχνει και αλλά ρυπαίνεται ολόκληρη η οικογένεια. Και τώρα το Αλεπού έβγαλε τη ουρά, αλλά ολόκληρο σώμα πάει. Αυτό είναι τελειώνει εδώ. Ύστερα, δεύτερο παραμύθι.